Στα γραφεία της Λεμεσού, ο Στέφανος Χαραλάμπους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο MMA Elite. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μπορώ, συγχαρητήρια, Στέφανε, έκανε στη Λεμεσό για την Κύπρο περήφανη. Θέλω να μας πεις τι είναι το MMA Elite. Γενικότερα, το MMA, Mixed Martial Arts, μειχτές πολεμικές τέχνες. Πάμε λίγο πίσω. Είναι το αρχαιότερο άθλημα το οποίο είναι κηρύζεται στο ελληνικές, από το Παγκράτιο. Δεν διδασκούμε Παγκράτιο, αλλά είναι η εξέλιξη του Παγκρατίου. Πάνε και κράτος, το οποίο μαζεύκονταν όλα τα κράτη, όλες οι χώρες, και δηλαδή διδάσκαν, εκπαιδεύκαν και δουλεύκαν τις πολεμικές τέχνες. Μετέπειτα εξελίχθηκε στην Αμερική, το οποίο δεν σε περιορίζει. Δουλεύει ο κάθε αθλητής στο δυνατό του το σημείο και προσπαθεί να ολοκληρωθεί σαν αθλητής. Δεν σε περιορίζει ούτε στο όρθιο, ούτε στο έδαφος, ούτε στο παλαιστικό το κομμάτι. Δουλεύουμε το strike το λεγόμενο, ground and pound, λαβές στο έδαφος, πτώσεις. Ολοκληρωμένο άθλημα. Θέλω να μας πεις τα διάφορα είδη που υπάρχουν στυλ παιχνιδιού. Τα τρία στυλ παιχνιδιού που σαπορτάρουν από την Ομοσπονδία, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχει σταδιακά. Πες για MMA Elite, είναι το τρίτο το στάδιο. Υπάρχει το πρώτο στάδιο, το Kikjitsu, το light. Να μην τα αναλύσουμε πολύ, να πούμε άλλη ώρα, αλλά είναι, πάει σαν ξεκινά από τους πιο αρχάριους, το πιο παιδικό και πάει τα τρία στυλ παιχνιδιού. Είναι το light, το οποίο είναι το Kikjitsu ονομαζόμενο. Σαν πορτάρετε από μωρά, δηλαδή μπορούμε να το παρουσιάσουμε σαν άθλημα το οποίο δεν υπάρχουν τραυματισμοί, είναι light contact, είναι με κατακρατήσεις παραπάνω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο στυλ παιχνιδιού είναι το MMA full, το λεγόμενο shootbox. Υπάρχει το full contact με τα προστατευτικά και συνεχίζεται το ζιουζίτσου στο έδαφος, χωρίς τυπήματα στο έδαφος. Και το MMA Elite, το οποίο είναι χωρίς προστατευτικά. Το τελευταίο στάδιο είναι για πιο προχωρημένους, το οποίο υπάρχουν τα χτυπήματα στο έδαφος. Εντάξει, το ωραίο είναι ότι περνάς από κάποια στάδια, περνάς από μια, να το πούμε, έχει μια εξέλιξη. Ο κόσμος δεν θέλει, ο κόσμος βλέπει, ακούει MMA, άκουε μέχρι σήμερα, MMA ήταν ένα παρεξηγημένο άθλημα μέχρι σήμερα. Στο πρώτο επίσημο Παγκύπριο κύπελλο που κάναμε, σαν ομοσπονδία, μπορώ να σου πω ότι παραπάνω συμμετοχές που είχαμε ήταν από μωρά 8 έως 12 χρονών στο Kikjitsu, το οποίο εντυπωσίασε τον κόσμο, ήταν ότι έναν τούτον που βλέπασε στην τηλεόραση, έναν τούτον που βλέπαν ότι δύο μπαίνουν μέσα σκοτώνουν και ούτω καθεξής. Είναι ένα άθλημα το οποίο υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει, ας το πούμε, που προσπαθεί να το προωθήσει όσο πιο σωστά μπορεί και τούτον κάνουμε τα τρία διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Στέφανε, πώς γνώρισες αυτόν το άθλημα εσύ? Καταρχήν η καταγωγή σου είναι από την Άλασσα, γεννήθηκες στην Άλασσα. Καταγωγή μου, ο πατέρας μου από το Δίκο, η μάνα μου από την Αγγλανία, εγώ γεννήθηκα Άλασσα, όπως βρέθηκα τα κάτω. Λοιπόν, πρώτη μου επαφή με το MMA, καθαρά με το MMA, με τις πολεμικές τέχνες ασχολούμαι από μωρό. Να ευχαριστήσω τον δάσκαλο μου, τον Δημήτρη Νόν και Χαγιά, αρρωστήκω το βίντεο, μου κλείδω να το δει τώρα, στην Ελλάδα. Ο οποίος πού τον εγνώρισες τον κύριο Δημήτρη? Το 2007 στην Αλεξανδρούπολη. Προώθησε με, αγάπησε με, δείξε μου πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε να δουλεύκαμε τις ίδιες απορίες που είχες και εσύ τώρα, είχατε και εγώ την MMA, δάσκαλε, διενέδει. Και ξεκινήσαμε, δουλέψαμε το MMA, μάγεψε, με άρεσε μου και αφοσιώθηκα σε τσί. Ο κύριος Δημήτρης, τι σχέση, εσύ με την Αλεξανδρούπολη, θέλω να μας πεις λίγο τον το... Σπούδαζα από Μοτινή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί και μάθητές σου και κόσμος που ενδιαφέρεται θέλει να μάθει την ιστορία του πρωταθλητή. Και όχι για σε 7 επί από Μοτινή, εσύ σύστησα μου τον κύριο Δημήτρη, κάποιος manager, promoter που είχα ποτά για να συνεχίσω τις προπονήσεις μου.
δουλέψαμε ταϊκβοντό και Βραζίλια του Ζήτης μαζί με τον κύριο Δημήτρη και έκαναμε την πρόταση να ενώσουμε τα δύο γιατί είχα και λίγο σωματότυπο όπως μου είπε και την αντίληψη και ήρθε. Τι έχεις σπουδάσει στη Αλεξανδρούπολη? Γυμναστής. Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να μου πεις, όταν ήταν να σου πάρω συνέντευξη, μου λέει μια φίλη μου, άμα να πάω σε έξι μου, Στέφανο, θέλω να ρωτήσεις και πράγματα. Το ένα πράγμα είναι, γιατί, γιατί υπάρχει το άθλημα, είναι πάρα πολλά βίαιο, ας πούμε. Μόλις επειδή έχει μια αντίληψη, ειδικά από την τηλεόραση, ότι είναι πάρα πολλά βίαιο, ας πούμε, πάνε, παίζω ξύλο, να πούμε, για να παίξω ξύλο. Τούτο που είπα και πριν. Είμαι σίγουρος ότι κάνω σου πολύ την ερώτηση. Ναι, πολύ. Τούτο που είπα και πριν, να σου το φέρω πλήρως διαφορετικά. Τούτο που λέω στους γονείς που φέρνουν τα μωρά για προπονήσεις, μακάρι να μπορούσαμε να μεταφέρουμε στους γονείς, στον κόσμο, τη μαγεία των πολεμικών τεχνών. Ποιος ασχολείται με πολεμικές τέχνες, είναι υποχρεωτικά να ασχοληθεί με το αγωνιστικό το κομμάτι, με το full contact, είτε με το light contact, είτε το semi contact. Μπαίνοντας μέσα στις πολεμικές τέχνες δημιουργείς μια άλλη αντίληψη. Καρχήν μπαίνεις μέσα σε μια παιδεία, μέσα σε μια πειθαρχία. Είναι ολόκληρη ιστορία και είναι ολόκληρο θέμα προς συζήτηση. Το σίγουρο είναι ότι όποιος γνωρίζει τις πολεμικές τέχνες και όποιος μπαίνει μέσα στην οικογένεια των πολεμικών τεχνών, είτε επιφυλακτικά, είτε θελητά, είτε με όρεξη, είτε χωρίς όρεξη, σίγουρα κάτι έχει να κερδίσει. Γι' αυτό σου είπα πριν το καπό διαφορετικό για να απαντήσω στην ερώτηση της φίλης μας. Μπαίνει δημιουργά την αίσθηση της πειθαρχίας, την αίσθηση αναπτύσσεται της οικογένειας μες στη σχολή. Όσον και σου φέρετε παράξενο λοιπόν, του σεβασμού. Το αγωνιστικό το κομμάτι τώρα, γιατί μπαίνουμε και δερνούμαστε, είναι ξύλο, δερνούμαστε. Εφαρμόζεις, πάεις πλέον στο αγωνιστικό το κομμάτι. Φεύγεις που την εκπαίδευση, φεύγεις που το... Που την εκγύμναση φεύγεις που το... Γενικά με το να είσαι σαν μαθητής μες στη σχολή και πάει στο αγωνιστικό το κομμάτι, στο ανταγωνιστικό το κομμάτι που εμπειρία μου ακολουθά το αγωνιστικό το κομμάτι ιδίως στο ΕΜΕ είναι 20% 30%. Οι υπόλοιποι απλά δουλεύουν το για self-defense, δουλεύουν το για προσωπική τους. Έλεξε, ο ένας για να εκτονώνεται, ο άλλος γιατί θέλει να γυμναστεί, ο άλλος γιατί θέλει να... Τούτον που σου είπα για την αυτοεπίθεση και ο self-defense. Εδερνούμαστε, είναι άθλημα και μακάρι να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και να το μεταδώσουμε σε όλον τον κόσμο. Πρωταθλητή, θέλω να μου πεις αν αυτό το άθλημα μπορεί να το κάνουν και παιδιά. Δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται σε πιο τρυφερή ηλικία και επίσης και γυναίκες. Γυναίκες μπορούν να... Βεβαίως. Εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα από την προσέλευση των γυναικών και την προσέλευση των μωρών. Πραγματικά γεμάτα τα γκρουπ των γυναικών. Κέρδισαν τους, άρεσαν τους γενικά τούτον το σύνολο, δηλαδή ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα σέρκα τους στο όρθιο και τα γονάδα τους και τα λαχτίσματα τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη τους, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του αντιπάλου εναντίον του αντιπάλου. Η λογική ότι η επαφή, υπάλληλοι σώμα με σώμα, το έδαφος, το ground and pound, τούτο πράγμα να αρέσει, είναι στην κέντρη, είδαν ο κόσμος ότι πραγματικά δουλεύει. Και έχει μεγάλη ανταπόκριση και από κοπέλες και από μωρά. Τούτο που είπα είναι ακίνδυνο. Δεν έχει να φύγει κανένας χτυπημένος, δεν έχει να χτυπήσει κανένας, δεν το θέλει, δεν έχει να απολυθήσει το αγωνιστικό του κομμάτι. Στέφανε, να πούμε για τη διοργάνωση. Πήγες, έκανες στην Κύπρο περήφανη, στην Ουκρανία. Μόλις το έβασε κάποιο φίλο, λέει μου, μα έχει πόλεμο εκεί πάνω. Ελβίβ. Και μέσα από το Ελβόβ, η προχωρά τους, εγώ ξέρα το Ελβίβ. Όχι, είναι κότ. Πραγματικά δεν είδα ούτε ένα στρατιώτη. Είναι μια ειρηνική περιοχή. Σίγουρα θα κάνουμε την παγκοσμία ομοσπονδία στο Ελβίβ, την διοργάνωση, αν ήταν πόλεμη ζώνη, κάνε πόλεμη κατάσταση. Ήταν πολλά ωραία διοργάνωση, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Επίαμε, τελευταία φορά που πήγαμε με τον Στέφανο και τον Δημήτρη, δύο μαθητές μου που πήγαμε στην Βουλγαρία, που ήταν το παγκόσμιο κύπελλο. Και κέρδισαν. Ναι, κέρδισαν και πήγαμε για εμπειρία και τα μασούλα δεξιά. Έτσι το βλέπω και εγώ, θέλω να λέω ότι είμαστε τυχεροί και κέρδισαν. Έτσι θέλω να λέω παραπάνω. Λοιπόν, η διοργάνωση στην Βουλγαρία ήταν
είχα ένα στάνταρ μες στο μυαλό μου σε διεθνείς αγώνες. Πραγματικά όμως τούτος του Ελβίβ εντυπωσίαζε με, ήταν, έχει πάντα στρατιωτική, στους τελικούς, στα main event που ήταν ο τελικός, ο οδηγός μου, είχε, ήταν ο πρόεδρος, ναι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε στρατιωτικούς. Είχε ένα ωραίο, ναι, είχε ένα ωραίο, είχε πάντες, λοιπόν, είχε, δεν κάνω λάθος, 21-22 χώρες, συμμετοχές. Πες λοιπόν, μας λίγο αυτούς που αντιμετώπισες. Ναι. Όποιες χώρες ήταν. Ήταν με κλήρωση στην κατηγορία μου. Η κατηγορία μου ήταν 86-95 στο MMA Elite, όπως είπε και πριν. Πέσα ημιτελικό με τον Ουκρανό, τον οποίο Ουκρανό συνάντησα στην Ουκρανία, με παρακολούθησα, τον εντυπωσίασε με έναν παιδί νεαρών, έναν 90 κάτι. Και πέρσι έπιασε το κύπελλο στην Βουλγαρία, όχι πέρσι, τον Ιούλιο που ήταν το κύπελλο. Παρακολούθησα τον και πέσα μαζί του στον ημιτελικό. Δουλέψαμε έξυπνα και με κάποιες συμβουλές των προπονητών μου, δουλέψαμε έξυπνα. Ευκήκε μας το παιχνίδι, πήραμε τον στο έδαφος, μακριά ακριβώς ψηλός, εκλείδωσα τον στον ημιτελικό. Και τελικό περάσαμε πέσα με τον Αζερπαϊζανό, ο οποίος ήταν πρωταθλητής πάλης. Προαθλήσαμε εμείς στο Αζερπαϊζάν, παλαιστής με διαλόγια, αυτό που σου λέω. Τούτη είναι η μαγεία του MMA. Κάθε αγώνας, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός, έτσι και στη ρεαλιστικότητα. Αγιώσε να σε αντιμετωπίσεις έναν, μιλώ για self-defense, αγιώσε να αντιμετωπίσεις έναν βιαστή για τις κοπέλες που... Καταλαβαίνετε με τούτη είναι η μαγεία ότι κάθε αντίπαλος πρέπει να εφαρμόζεσαι. Είναι μια προσαρμογή δηλαδή. Ακριβώς. Ανάλογα με την περίσταση. Και ο Μπρουσλί πρέπει να είσαι άγιος όσο στο νερό. Λοιπόν. Τι είπε ο Μπρουσλί? Πρέπει να, να είσαι όπως στο νερό, να εφαρμόζεσαι σε κάθε κατάσταση. Πολύ. Άρα ήρθαν τότε τα λόγια στο μυαλό μου, έπαιξαμε τον Αζερπαϊζάν όπως ήταν παλαιστής. Ο τελικός, ο μεταναζέρι. Ο τελικός, ναι. ο τελικός ευκήκε μου μαγικά. Πήγε 10 δευτερόλεπτα, ήταν με νοκάουτ. Τι εννοείται 10 δευτερόλεπτα? 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα ήταν ο τελικός? Ναι. Σε κάποιο λεπτά τον έβαλες knockout, Στεφάνε. Ναι, knockout και τιμή μας είστε ο πρόεδρος και η επιτροπή και δεκέ μας το main event, main match of championship. Επειδή είναι η μεγαλύτερη διακρίση για μένα. Λοιπόν, για εξήγηνος που είναι πιο μοιημένη, πώς θα το περιγράφεις, τι έχεις κάνει εκείνα τα 10 δευτερόλεπτα, θα να μου το περιγράψεις με τεχνικούς όρους. Φάνηκα τυχερός γιατί ήταν το παιχνίδι μου με τον Ουκρανό Αζερπαϊτζανός, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό με τον πάντρα μου το δικό μου. Δηλαδή τον Ουκρανό πήρα τον στο έδαφος. Ένας παλαιστής παλεύει και είδες τις πουνιές κλωτσές. Τον Ουκρανό εγώ πήρα τον κάτω γιατί ήταν μακρύς, ήταν ωραίος striker. Ο Ουκρανός βλέποντας το παιχνίδι είναι παρασύστη γιατί δεν ήταν που μέναν ούτε κλωτσές ούτε πουνιές με τον Ουκρανό. Και είχε μέσα στο μυαλό ότι ήταν να παλέψω και μαζί του. Ενώ αλλάξαμε την στρατηγική μας και με ξαστράκι μαζί του, εξαφνιάστηκε. Φύγε μας το παιχνίδι. Όταν λέμε strike? Χτυπήματα. Πρωτιές, λαχτίσματα, γόνατα. Και λέω σήμερα, έτσι δεν ήταν που τον πρόεδρο, τον κύριο Ναποστήκα, όπως τώρα το όνομα, Αντρέι Χιστόφ, έτσι το όνομα του. και η επιτροπή εδώ καμάς το καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Το βραβείο περιλάμβανε και ένα χρηματικό ποσό? Όχι. Ερασιτεχνική ομοσπονδία. Ερασιτεχνική ομοσπονδία. Διάζω την ευκαιρία να προβληθείς όπως προβλήθηκα. Φανήκα τυχερός. Ήρθε ο υπρόσωπος της Ιταλίας. Δεχτήκαμε κάποιες προτάσεις επαγγελματικές. Να το σκεφτούμε με το τίμον και να αποφασίσουμε. Λοιπόν, Στέφανε, υπάρχουν δεκάδες παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, γυναίκες, οι οποίοι σκέφτονται, έρχονται στο γυμναστήριο, γυμνάζονται, κάνουν διατροφή. Τι συμβουλή θέλει να τους δώσεις? Να κάνουν κοινό παγαπούν. Και να θυσιάζουν ώρες για κοινό παγαπούν. Και ας μην τους προσφέρει την οικονομική... Πώς να το πούμε, ας μην έχουν οικονομικό κέρδος που είναι το πράγμα που κάνουν, το ψυχικό, ψυχική ικανοποίηση για εκείνο μας προσφέρει εκείνο που πραγματικά αγαπούμε, είτε μπαλέτο, είτε πολεμικές τέχνες, είτε οτιδήποτε πολλά παραπάνω που το είναι οικονομική, γιατί είμαστε σε έναν κόσμο που είμαστε σε μια ρουτίνα συνέχεια, δουλειά, σπίτι, υποχρεώσεις, άρα πρέπει να δώσουμε σημασία σε εκείνο που πραγματικά μας γεμώνει, σε όλη και αν είναι εκείνο.
Που ελπίζω παραπάνω κόσμο να είναι υπολογικές τέχνες που γίνονται. Λοιπόν, Στέφανε, ευχαριστώ για αυτήν την συνέντευξη. Πραγματικά πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα, ο καθένας και τα λόγια σου ήταν πάρα πολλά μεστά, σοφά, σοφά. Γιατί εκείνο που είπες είναι πολλά σημαντικό. Εκείνο που μας γεμώνει, ο καθένας ότι μας γεμώνει και μακάρι ότι μας γεμώνει να κάνουμε την Κύπρο περήφανη όπως την έκαμε. Ευχαριστούμε. Να αναφερθώ στην Ομοσπονδία μας, αναφερθώ στους συναδέλφους, να τους ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη. Η Ομοσπονδία μας, η Κυπριακή, είναι νεοσύστατη Ομοσπονδία, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ανοιχτών Πολεμικών Τεχνών, η ΚΟΝΤ. Μακάρι να εδραιωθεί, μακάρι να κατοχυρωθεί και να γίνει κάτι το ωραίο. Τούτο που είναι το όραμα όλων των συναδέλφων που υπάγονται στην Ομοσπονδία και που προμοτάρουν και διαδίδουν πολλά σωστά μέχρι σήμερα το ΕΜΕ. Ευχαριστώ που σας με στηρίξαν, ευχαριστώ την εφημερίδα Λεμεσός και μακάρι να πάμε μπροστά. Thank you very much.